Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας και βέβαια με αυτό που βιώνουμε όλος ο ελληνικός λαός και όλοι οι υπόλοιποι λαοί με την επιδημία του κορονοϊού είναι πραγματικά η ώρα και η στιγμή να αναδείξουμε και τα προβλήματα που υπάρχουν στη δημόσια υγεία, προβλήματα τα οποία όμως είναι διαχρονικά, τα οποία κατήντησαν έτσι στη δημόσια υγεία οι πολιτικές που έχουν ασκηθεί μέχρι τώρα και οι προηγούμενες και αυτές. Και αυτό που απαιτούμε σήμερα με τη συμβολική αυτή παράσταση διαμαρτυρίας είναι ότι θέλουμε μόνιμες προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτικών, παριατρικό, διοικητικό, όλο. Θέλουμε άμεσα να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, οι οποίοι είναι αυτοί που ουσιαστικά στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας, να γίνει τώρα επίταξη των όλων των ιδιωτικών κρεβατιών, να λειτουργήσει σωστά έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η ένταξή μας στα ΒΑΕ. Αυτό που λέμε είναι ότι υγειονομικοί, αλλά όχι μόνο υγειονομικοί και ο λαός, δεν είμαστε για μια μέρα, δεν είμαστε αριθμοί, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Γι' αυτό θέλουμε μέτρα αυτοπροστασίας. Μέτρα τα οποία μας τα στερούν στην πραγματικότητα. Και ενώ η κυβέρνηση βγαίνει με πολύ αυστηρά μέτρα γιατί θέλει τάχα να προστατέψει το λαό, απ' την άλλη όμως δεν βλέπει ούτε το συνωστισμό που υπάρχει μέσα στους χώρους εργασίας και ούτε αν τελικά οι υγειονομικοί μπαίνουν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό τον πόλεμο που λένε με τα όπλα που πραγματικά πρέπει να έχουν.